Είναι η ζωή μια αναστραπή, χαρά στον που προλάβει να δει τη λάμψη πριν χαθεί και πέσει το σκοτάδι. Ο Μιλτιάδης ο Καράτζης τη λάμψη την είδε. Για μένα ο Μιλτιάδης Καράτζης ήταν καταρχήν πατέρας. Ήταν φίλος, ήταν συνεργάτης. Μου φαίνεται τόσο νοπό ο χαμός του. Μου φαίνεται τόσο σύντομα αυτά τα 7 χρόνια. Δεν έχει περάσει μέρα χωρίς να τον σκεφτώ, χωρίς να περάσει από το μυαλό μου. Και νομίζω ότι και με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, τον κρατάω ζωντανό. Δεν υπάρχει μέρα που να μην τον φέρω στη σκέψη μου τουλάχιστον 100 φορές. Δηλαδή, όπου κοιτάξω, ό,τι ακούσω, ό,τι σκεφτώ, ό,τι νιώσω, οι επιλογές μου, οι αποφάσεις μου, τα παιδιά μου, η μάνα μου, τα αδέρφια μου, είναι παντού ο Μιλτιάδης ο Καράτζης. Είναι παντού, είναι στην ψυχή μου, είναι στο μυαλό μου, είναι στο DNA μου, είναι παντού. Δεν έχει φύγει ποτέ. Ο πατέρας μου ήταν ένα πολύ περήφανος κριτικός άνθρωπος και θυμάμαι ότι αγαπούσε πάρα πολύ τη ζωή του. Αυτός ήθελε πάντα να ζει καλά και να βλέπει τα εγγόνια και την οικογένεια γύρω του. Ήτανε δίκαιος, ακριβοδίκαιος θα έλεγα, και σε κάθε περίπτωση αυτό που τον χαρακτήριζε ήταν η ευθύτητά του. Κοίταζε πάντα τον άνθρωπο στα μάτια και ακόμη και εάν δεν του άρεσε αυτό που θα έλεγε, έλεγε πάντα την αλήθεια. Ποτέ δεν θα σε έπαιζε ο πατέρας μου. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εξέπεμπε τον απόλυτο σεβασμό. Δεν γινότανε να μην σεβαστεί στον Μιλτιάδη τον Καράτζη. Είχε μία απίστευτη οντότητα. Καταρχάς έμπαινε μέσα σε ένα χώρο και αυτομάτως όλοι ψαχνόντουσαν να δουν ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και ας μην ξέρανε το όνομά του. Ήτανε σαν μαγνήτης, δηλαδή σε μαγνήτιζε αυτός ο άνθρωπος. Η λέξη που πρώτα μου έρχεται στο μυαλό για να χαρακτηρίσω τον πρόεδρο είναι μια τεράστια εμβληματική προσωπικότητα. Απόλυτα χαρισματική, απόλυτα συγκεντρωμένη στο στόχο της. Μια προσωπικότητα που ήταν τόσο λαμπερή που όσοι ήταν δίπλα του φωτίζονταν κι αυτοί. Πήγαινε σε όλα τα ραντεβού 10 με 15 λεπτά πριν το προκαθορισμένο ραντεβού. Όταν του έλεγα λοιπόν, μα γιατί πηγαίνετε τόσο νωρίς, μου έλεγε, Στέλιο, πρέπει ο άνθρωπος που έρχεται και έχετε το ραντεβού να τον σέβεσαι. Και έτσι του δείχνεις το σεβασμό απέναντί του. Εγώ πάω πολύ πίσω στο 55, όταν ο Μιλτιάδης ένα νεαρό παιδί, όπως τόσα παιδιά φύγανε από την καταγωγή τους, φορτωθήκανε την ευχή της μάνας τον και πιθανότητα ένα κουτάκι με δύο ρουγαλάκια μέσα, να κάνει σπουδές. Εγώ αυτή είδη με διαδρομή του με συγκινεί. Να φύγει το 55 σε μια εποχή που η Κρήτη ήταν, τι να πω, πάει λοιπόν στην Αυστρία να σπουδάσει. Ξέρεις τι σπουδαίο είναι αυτό. Μια φορά που πήραν τηλέφωνο από εδώ, αυτό με τη Μαναβέλα που λέει, πήραν τηλέφωνο. Εκεί άκουσε, πήγαν όλα τα αδέρφια εκεί στη Τίκα στο σπίτι, εκεί ήταν το τηλέφωνο, ένα τηλέφωνο. Και πήγαν εκεί όλα τα αδέρφια που μιλούσε ο Μιλτιάδης, ήταν και ο παππούς μου, ο πατέρας του Μιλτιάδη εκεί με τη γιαγιά. Και μιλήσανε πρώτη φορά τότε στο τηλέφωνο, πρώτη φορά. Πριν κατέβει στην Ελλάδα αυτός. Έφτασα στη Βιέννη, είχα πάει το 68. Εκείνος ήταν 32 χρονών. Δεν τον γνώριζα πριν, δεν τον είχα δει μόνο στις φωτογραφίες. Και ήρθε στο αεροδρόμιο, μας περίμενε, τον είδα. Έμεινα έτσι με το στόμα ανοιχτό, ήταν όμορφος πολύ, περιποιημένος το κοστούμι του. Ξυρισμένος, δεν είχε μουστάκια όπως είχαν οι θείοι εδώ και όλοι οι άλλοι, τέλος πάντων. Ήτανε ένα στάρ.
εταιρεία ξεκίνησε το 1974. Φανταστείτε ένα επιχειρηματία να φτιάχνει ένα εργοστάσιο σε ένα χωριό, στο οποίο δεν υπήρχε ούτε ρεύμα, ούτε τηλέφωνο, ούτε τίποτα, ούτε δρόμοι. Άρα λοιπόν ένας επιχειρηματίας ο οποίος κάνει αυτό το βήμα, τι άλλο από το να προσφέρει στο ξεκίνημά του, στον τόπο του, στην περιοχή του, δεν είναι. Είναι αυτό. Ο επιχειρηματίας Μιλτιάδης Καράτζας ήταν ευρηματικός και οραματικός. Αλλά το χαρακτηριστικό του ήταν η καινοτομία. Ο Μιλτιάδης ο Καράτζης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κλεινόταν σε πλαίσια και στεγανά. Η επιχειρηματική του δράση ήταν καταξιωμένη και στο εξωτερικό, ξεπερνούσε λοιπόν τα τοπικά όρια. Ήταν ένας άνθρωπος με όραμα, με θέληση, με δύναμη, με πίστη σε αυτό που έκανε, το οποίο το κυνηγούσε. Μου έλεγε ότι στη ζωή πάντα φτάνεις κάπου λιγότερο από αυτό που έχεις ονειρευτεί. Γι' αυτό κάνε μεγάλα όνειρα και μην σταματάς ποτέ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με μεγάλες και απρόβλεπτες δυσκολίες, όπως η πυρκαγιά που του κατέστρεψε το εργοστάσιο, εκείνος όχι μόνο δεν πτωχεύτηκε, αλλά κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να επανέλθει ακόμη πιο δυναμικά, ξαναέφτιαξε το εργοστάσιο του. Το 1994 έγινε αυτή η ολική καταστροφή του εργοστασίου στη βιομηχανική. Καταστράφηκε το εργοστάσιο όλος χερός. Μηχανήματα των 12 μέτρων έγιναν στάχτες και στην ουσία όλο το εργοστάσιο και τα κτίρια ισοπεδώθηκαν. Η πυρκαγιά και έκαιγε τουλάχιστον για ένα μήνα. Η τέλεια καταστροφή, η ολοκληρωτική καταστροφή. Μετά από καιρό περπατούσαμε με τον πρόεδρό μας στο εργοστάσιο και κοιτάζαμε πραγματικά. Δεν σας κρύβω ότι όλοι του λέγανε να μην κάνει τίποτα, δεν αξίζει τον κόπο, διότι η καταστροφή ήταν ολοκληρωτική πραγματικά. Οι τράπεζες απ' έξω μας είχαν πραγματικά δηλαδή αποκλείσει. Ο κόσμος όλος ήταν κουμπωμένος και η συμβουλή ήταν στο Μιλτιάδη το Καράτζη, ξέρεις κάτι, μην κάνεις τίποτα, τι να κάνεις. Από μια τέτοια καταστροφή δεν μπορείς να προχωρήσεις και να φτιάξεις πάλι αυτό το πράγμα, το οποίο ήταν πραγματικά ένα πολύ σύγχρονο και πολύ καλό εργοστάσιο, έτσι. Στην κουβέντα μας μου έλεγε, ξέρεις κάτι, θα το κάνουμε. Και επειδή η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη χημεία μεταξύ μας και γνωρίζοντας και την επιθυμία τη δική του, η πρώτη κουβέντα που του είπα κι εγώ, «Πρόεδρε, πάμε, προχωράμε». Μου λέει, «Δεν θα σταματήσουμε, θα το φτιάξουμε από την αρχή και καλύτερα ακόμα, μη στενοχωριέσαι, γιατί με έβλεπε στενοχωρημένο, θα δεις ότι τα πάνε όλα καλά». Μου δίνε θάρρος. Σε ένα χρόνο δουλέψαμε. Και έγινε η αναγέννηση του εργοστασίου μέσα από τις στάχτες του εργοστασίου. Αυτό ήταν. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική και σημαδιακή στιγμή για την εταιρεία, ορόσημο θα έλεγα, διότι εκεί φάνηκε και το σθένος του επιχειρηματία, ο δυναμισμός του. Μπορώ να θυμηθώ, μου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό, ήταν η μεγάλη αγωνία που είχε, καθώς η μεγάλη του σκέψη συνέχεια ήταν, μου έλεγε, κοιμάμαι και ξυπνάω στη σκέψη ότι δεν έχω 700 εργαζόμενους, αλλά έχω 700 οικογένειες, γιατί πίσω από κάθε εργαζόμενο κρύβεται μια οικογένεια. Έμπαινε μέσα με το χαμόγελο, έμπαινε στην παραγωγή, τον βλέπαμε. Με το χαμόγελο πρώτα σε ρωτούσε πώς είσαι, καλά είσαι, δηλαδή με την υγεία σου, και μετά κοιτάζε την παραγωγή. Καλός άνθρωπος. Δεν έκανε παρατήρηση στο εργοστάσιο. Να μιλήσει εργάτες, να το κάνει. Όχι. Αγαπούσε όλο το πλήθος. Και όλο τον κόσμο αγαπούσε. Το χαρακτηριστικό δε ήταν, ήξερε τον κάθε ένα εργαζόμενο με το μικρό του όνομα και ήξερε επίσης βέβαια τι κάνουν τα παιδιά του, η γυναίκα του, με τι ασχολούνται. Ήξερε τα πάντα για τους εργαζόμενους. Σε κάποια φάση της ζωής μου είχα περάσει μια μεγάλη δυσκολία. Βρισκόμουν στην εταιρεία. Πολλά τα χρόνια τώρα έχουν περάσει, το θυμάμαι όμως. Σε αυτή λοιπόν τη φάση της ζωής μου εγώ δεν ήμουν αποδοτικός στην εταιρεία. Κι όμως αυτός με κράτησε. Δεν με έδιωξε. Με κράτησε. Εγώ αυτό δεν θα το ξεχάσω.
Δεν θα το ξεχάσω. Γιατί αν σε εκείνη τη φάση βρισκόμουν χωρίς δουλειά, τώρα θα είμαι καταστραμμένος. Καλός άνθρωπος. Έμπαινε οπουδήποτε ήτονε στα κοινωνικά. Σε εργάτες να τρώνε ραδόξυλο, θα πιάσει αμυζωμένο να του βουτήξει. Ήταν καταδεκτικός. Του χρωστάω. Ίσως του χρωστάω και την προσωπικότητά μου, γιατί πάνω στη δουλειά έφτιαξε. Έφτιαξε την προσωπικότητά μου. Για όλους τους εργαζόμενους, ο αείμνηστος Μιλτιάδης Καράτζης ήταν ο δεύτερος πατέρας. Εξίσου σημαντική και θα έλεγα τις πιο πολλές φορές αθόρυβη. Υπήρξε η κοινωνική προσφορά του, καθώς και η στήριξή του σε οικογένειες που είχαν ανάγκη. Ο Μιλτιάδης ο Καράτζης, τα χρόνια, κυρίως τα πρώτα χρόνια της επιχειρηματικής του δράσης, είχε καταφέρει και είχε ενσωματώσει στο επιχειρήν του την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Πολλές δεκαετίες αργότερα οι επιχειρήσεις έβαλαν τον όρο αυτό. Ο Μιλτιάδης Καράτζης συνειδητά θεωρούσε ότι η βοήθεια στον αδύναμο και στον συνάνθρωπο ήταν ένα στοιχείο κοινωνικής δικαιοσύνης. Μιλτιάδης ήταν πραγματικά ένας εξαιρετικός άνθρωπος που δεν κατάφερε η επιχειρηματική δραστηριότητα να τον διαβάλει και να τον αλωτριώσει. Ο Μιλτιάδης Καράτζης ήταν ένας φιλάνθρωπος. Και το λέω με την έννοια του ότι ήταν πραγματικά ένας φίλος του ανθρώπου. Αγαπούσε τον άνθρωπο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι τρόπο πλησίαζε τους ανθρώπους, με τι για να βοηθήσει, να τους στηρίξει σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Η πόρτα του Μιλτιάδη Καράτζη ήταν ανοιχτή. Ο μπαμπάς μου ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ καλός άνθρωπος. Είχε καρδιά μεγάλη για όλο τον κόσμο, είχε μια αγκαλιά μεγάλη, μπορούσε να χωρέσει χιλιάδες ανθρώπους. Όταν έφυγε και μετά, όχι ότι μας έκανε έκπληξη, γιατί ξέραμε πόσο δοτικός είναι, μάθαμε από κόσμο ο οποίος μας πλησίασε από μόνος του και μας είπε «Ο μπαμπάς σου μας βοήθησε εκεί, ο μπαμπάς σας μας βοήθησε αλλού», πράγματα τα οποία δεν μάθαμε ποτέ όσο ζούσε. Ένας μύθος είναι, ένας πολύ ωραίος άνθρωπος ήταν ένας αγαπητός άνθρωπος με όλο τον κόσμο, φιλόξενος, δεν επογιάγερνε κανένα, και στο γραφείο του που πήγαινε και εδώ που ερχόταν. Ήταν ένας απλός άνθρωπος, απλός. Του άρεσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του να κατεβαίνει κάθε Σάββατο, γιατί τις υπόλοιπες μέρες φλέρταρε πάντα με την ιδέα, ας πούμε, του να εργάζεται, να είναι κοντά, ας πούμε, στην εταιρεία κτλ. Αλλά του άρεσε κάθε Σάββατο να κατεβαίνει στην πόλη και να κάνει παρέα με τους φίλους του, να ανταλλάσσουν πολιτικές απόψεις, να ανταλλάσσουν κοινωνικές απόψεις. Πολλές φορές αναλύανε και ιστορικά θέματα, ας πούμε, από την κατοχή και από άλλες περιόδους ιστορικές της Ελλάδος. Και θυμάμαι ότι έβαζε τα χρήματα, έπαιρνε δύο πάκους χρημάτων, σημαντικό ποσό, δεν θα ήθελα βέβαια να αναφερθώ σε αυτό, το οποίο ήταν και λίγο παράξενο, διότι οι τσέπες του παντελονιού του, επειδή ήταν πάντα φορούσε υφασμάτινα παντελόνια, φαίνονταν λίγο σαν να ήταν λίγο ξέτερο αυτό το πράγμα. Και με έπαιρνε πολλές φορές το Σάββατο το μεσημέρι και μου έλεγε: «Στείλε κάποιον να με πάρει, γιατί δεν έχω λεφτά να πάρω ταξί να γυρίσω». Αυτός έψαχνε ο άνθρωπος να βοηθήσει. Σε έψαχνε. Μάθαινε, ας πούμε, ότι είχες πρόβλημα και έρχονταν αυτός σε σένα. Δεν περίμενε να πας σε σένα. Εγώ τέτοια προσωπικότητα, ας πούμε, και το λέω. Και ίσως να ντρέπομαι και λίγο που το λέω, γιατί είναι πατέρας μου και λόγω, ας πούμε, να μην θεωρηθώ, ας πούμε, ότι υπερβάλλω. Αλλά ο άνθρωπος πραγματικά αγαπούσε τον άνθρωπο, ήταν ένας καλός άνθρωπος. Μου έκανε εντύπωση πολλές φορές τον έχανα, χανότανε. Πού είσαι, ρε Μιλτιάδη? Είχα πάει στο τάδε χωριό να κάνω ένα σασμό. Ήταν ένας από εκείνους τους ανθρώπους που έσωσε πάρα πολλές οικογένειες με τις βεντέτες και τα. Αυτά που συμβαίνουν στα χωριά, ειδικά στα χωριά των Ανογείων γύρω-γύρω. Πολλές φορές σε διαμάχη μέχρι θανάτου έμενε στη μέση και την επόμενη ήταν φίλοι όλοι ή πάντρευε δεξιά-αριστά. Αυτό δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Ο σασμός λοιπόν για τον Μιλτιάδη ήταν ένας τρόπος ζωής. Να βοηθήσει να ηρεμήσουν τα πράγματα. Για τον Μιλτιάδη ώρες να μιλάω.
ένας πανέμορφος άνθρωπος, πραγματικά άρχοντας, και έχω απίθανες ιστορίες να πω γι' αυτό, ναι. Εκείνο όμως που πραγματικά πάντα ήταν στο μυαλό μου ήταν η αγάπη και το κουράγιο που έδινε στους απλούς ανθρώπους, στους ανθρώπους που όντως δεν είχαν να φάνε και ο Μιλτιάδης ήταν κοντά τους. Όταν πληροφορήθηκε, και ήταν και έτσι όλη του ζωή, ότι ένα ζευγάρι εργαζομένων περνούσε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα οικογενειακό και ουσιαστικά χρειαζόταν μια βοήθεια. Το είχε πληροφορηθεί, με ρώτησε για το μέγεθος του προβλήματος, τους βοήθησε με την προϋπόθεση ότι δεν θα μάθουν ποτέ ποιος τους βοήθησε. Βέβαια, μετά το θάνατο του ρωτήθηκα, τους είπα ποιος τους είχε βοηθήσει και εκείνο το οποίο έκανα, τους είπα να δεσμευτούν ότι δεν θα τον πού πουθενά, εκείνο το οποίο έκανα, πήγαν στον τάφο του και κατέθεσαν μια ανθοδέσμη από λουλούδια. Αυτός ήταν ο Μιλτιάδης ο Καράτζης, μεγαλόψυχος, γενναιόδωρος, ευγενής άνθρωπος, πανέξυπνος άνθρωπος, ένας άνθρωπος με χιούμορ και θα τον θυμόμαστε πάντα. Με κάλεσε επιγόντως λίγες μέρες πριν από το θάνατό του ότι ήθελε να με συναντήσει. Νόμισα ότι ήταν κάτι που θα μπορούσε να κερδιθεί χρόνος. Επέμεινε, πήγα εκτάκτος. Προφανώς είχε προαισθανθεί το τέλος και έμεινε στη μνήμη μου η εξομολογική του τελευταία συνομιλία μας. Τη θυμάμαι πάντα με συγκίνηση. Ελπίζω κάποια από αυτά που ήθελε να συνεχιστούν, όχι επιχειρηματικά μόνο, να καλύπτονται από τους απογόνους. Πολύ μεγάλη ευθύνη. Και για μένα και για τα υπόλοιπα αδέρφια. Και το λέω αυτό διότι ο Μιλτιάδης Καράτζης ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος για τους ανθρώπους, για τους φίλους του, για όσους τον γνωρίζανε. Στην οικογένειά του όμως ήταν αυστηρός και απαιτούσε να έχουμε μία θέση στην κοινωνία τέτοια που να μην αφήνει περιθώρια για τους υπόλοιπους. Και εμείς το ακολουθήσαμε όλα τα αδέρφια. Όλα μου τα αδέρφια ήταν στην ίδια γραμμή, ήμασταν στο ίδιο μοτίβο και πάντα προσπαθούσαμε να είμαστε αντάξει κοινωνικά σε αυτό που άφησε σαν παρακαταθήκη ο Μιλτιάδης Καράτζης. Ήταν μια Παρασκευή, λίγο πριν κατέβουν οι άγγελοι να σε ταξιδέψουν στους βαθείς κρυφούς κυπαρισσόντες. Σε αυτή την εφρόσινη και μοιραία συνάντηση ήταν παρόν και ο τότε 10χρονος εγγονός σου, με το δικό σου όνομα Μιλτιάδης. Θυμάμαι σαν τώρα. Γύρισες στον εγγονό σου και του είπες να κάνεις πάντα το καλό. Αν έχεις, να δίνεις. Και αν δεν έχεις, να δίνεις αγάπη. Να δίνεις ό,τι μπορείς, αλλά και ό,τι δεν μπορείς. Ο Μιλτιάδης Καράτζης θα πρέπει να αποτελεί πρότυπο για κάθε νέο και νέα, καθώς πέρα από αυτοδημιούργητος, όλη του η πορεία χαρακτηρίζεται από αυτοκυριαρχία, σεμνότητα, τόλμη, δυναμικότητα, δημιουργικότητα, αποφασιστικότητα και σκληρή δουλειά, στοιχεία αρμονικά συνυφασμένα με την αγάπη για τον συνάνθρωπο και τον τόπο του, συνδυάζοντας έτσι την επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία με την κοινωνική προσφορά. Είμαι βέβαιος ότι το όνομά του θα μείνει για πάντα χαραγμένο στα πετρώματα της Κρήτης, σαν πρότυπο ανδρός.
Νιώθω πολύ ευλογημένος που είχα την τιμή και τη χαρά βέβαια για περισσότερα από 30 χρόνια να είμαστε συνεργάτες. Ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μου, στην προσωπική μου ζωή και στην επαγγελματική μου καριέρα. Δεν είμαι απλά τυχερός που τον γνώρισα, είμαι κάτι παραπάνω, συγκίνημα τώρα. Ήταν άλλος ρε παιδιά, ήταν άλλη ιστορία. Εντάξει, ήρθα μικρό κορίτσι εδώ. Δεν θέλω να κλαίω. Ήρθα μικρή, μεγάλωσα, έκανα οικογένεια, σπούδασα τα παιδιά μου. Το είπα και το λέω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο θείο μου. Πολύ τον αγαπώ. Πολύ και τα παιδιά του. Και μακάρι να ήταν εδώ, να μπορούσε να έρθει τώρα μια στιγμή εκεί να του το πω και να περάσουμε μια μέρα μαζί, να μιλάμε και να του πω ευχαριστώ. Τη μέρα που έφυγε από τη ζωή μας, το πρωί ξύπνησα νωρίς και τον είδα μπροστά στο σπίτι του και πολλές φορές δεν είπα «σ' αγαπάω», αλλά αυτή την ημέρα είπα «σ' αγαπάω». Και αυτό με κάνει καλά, νιώθω καλά με αυτό. Θέλω να αισθάνομαι και το αισθάνομαι ότι κάπου εκεί είναι και χαμογελάει και αισθάνεται υπερήφανος για μας, πολύ. Νομίζω ότι τον έχουμε κάνει όλοι μας, καθένας ξεχωριστά, πολύ υπερήφανο. Αισθάνομαι ότι έφυγε και έχει την ανακούφιση ότι άφησε πίσω του μια οικογένεια που τον εκπροσωπεί επάξια σε αυτή την επίγεια ζωή. Τι να του έλεγα του πατέρα μου, το άλλωστε. Εγώ το μόνο που θα του έλεγα ότι τον λατρεύω, ότι τον αγαπώ, ότι μου λείπει. Και ότι θέλουμε να τον έχουμε κοντά μας, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Θα ζει πάντα στην καρδιά μας. Να ζηλεύουνε τη δική μου δημιουργία. Όχι να τη ζηλεύουνε, τη θαυμάζουν. Δηλαδή, αν μπορούσα και ήμουν νεότερος, αλλά ο γιος μου θα το φτιάξει σίγουρα και τα παιδιά μου να μεγαλώσουν, να απασχολούν κόσμο, να έχουν φίλους, να έχουν βαρντάδες, να τους αγαπάει ο κόσμος για να είναι, επειδή είναι καλοί άνθρωποι. Σας το είχα πει και πέρυσι και το επαναλαμβάνω τώρα. Είμαι καλός άνθρωπος.